Μέσα στον χώρο του θέατρου Αυλαία είστε η ομάδα, όχι ολόκληρη βέβαια, που παίζει το Μπραντ και φυσικά θα απευθυνθούμε στον δημιουργό της όλης σκέψης και ταυτόχρονα σκηνοθέτη και ό,τι άλλο, Δημήτρη, πες μας τι άλλο έχεις αναλάβει και επίσης το μυστικό αυτού του Διόσκουρος Φίλιξ. Διόσκουρος Φίλιξ είναι το σχολείο. Είσαι ο Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου. Σκηνοθετώ, παίζω και παράγω αυτή την παράσταση μαζί με το Πολιτιστικό Σωματείο Θεάτρου και Τέχνης Διόσκουρος Φίλιξ, που είναι το σωματείο στο οποίο ανήκουμε όλοι και ακόμη περισσότερα άτομα τα οποία σχηματίζουν αυτή την προσπάθεια και πέρσι την προσπάθεια του Macbeth. Το εξαιρετικό Macbeth που παίχτηκε και αρκετές φορές. Ναι, Macbeth με τάφ. Macbeth με τάφ. Ναι, ωραία. Όπου πρωταγωνιστούσε ο αγαπητός μας Μάριος Ζαρδαβάς εδώ πέρα. Λοιπόν, ως προς το Brand. Το Brand είναι ένα εμβληματικό έργο του Ερικού Ήψεν, από τα μεγαλύτερα του έργα. Είναι το έργο το οποίο τον έκανε γνωστό στην Νορβηγία, το έγραψε πριν από το Peer Gynt. Ο ίδιος το έλεγε ότι είναι ο εαυτός του, ο Ήψεν, στα καλύτερα και στα χειρότερά του. Και πράγματι είναι ένα έργο πάρα πολύ αιχμηρό. Πυκνώνει κατ' ουσία όλη την θεματολογία που αναπτύσσει μετέπειτα ο Ήψεν στα έργα του ένα-ένα. Έχει όλα τα θέματα μαζεμένα σε ένα. Το έργο είναι επικό, λυρικό, πολύ μεγάλο, 250 σελίδες, περίπου 6 ώρες ωφέλιμης παράστασης, το οποίο το έχουμε πυκνώσει εμείς με μια διασκευή πάρα πολύ ειλικρινής και πάρα πολύ πυκνωμένη και μεστή, για να είναι περίπου 2 ώρες το έργο. Πόσες μέρες έφαγες να το πετύχεις αυτό? Αυτό μας πήρε μήνες. Μήνες. Μήνες, διότι έπρεπε να διασταυρώσουμε, δουλέψαμε περίπου 5 μεταφράσεις, 3 αγγλικές, μία σουηδική, μία στα νορβηγικά νομίζω και συμβουλευόμασταν και τη γαλλική εδώ με τη βοήθεια της Βανέσας. Ήταν δύσκολη εμπειρία γιατί το να κόψει κανείς σκηνές ήταν εύκολο. Το δύσκολο ήταν να πυκνώσει το νόημα και να το συμπυκνώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απάβγασμα, χωρίς όμως να κάνει έκπτωση ούτε στα θέματα, ούτε στο κήρυγμα, ούτε στις λογικές, αλλά ούτε και στην ιστορία. Γιατί μιλάμε για ένα φιλοσοφικό έργο πάνω από όλα. Ναι, το οποίο κατάφερε σε έναν θεατρικό και αυτό είναι το απάβγασμα της όλης προσπάθειάς σου. Να σε ρωτήσω τώρα, πες μας λιγάκι πόσα άτομα είστε επί σκηνής και πόσοι ρόλοι. Ναι. Γιατί εμείς που το είδαμε ξέρουμε ότι δεν είστε μόνο αυτοί που είστε, είστε ναι. Και άλλοι επιπλέον. Ναι. Λοιπόν, είμαστε 8 άτομα, ξεκινώντας από τον Βασίλη τον Πενελόπουλο, τον Νίκο τον Κοριξιανό, τη Βανέσα την Παρέ, την Ελένη τη Μισκοπούλου, τον Μάριο τον Ζαρδαβά, τον Λάζαρο τον Βρουλάκο που αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται, έρχεται, και εμένα και την Τέπια Σιλιχανίδου. Είμαστε 8 άτομα δηλαδή επί σκηνής, σχεδόν σε όλες τις σκηνές είμαστε επάνω. Όλη η ομάδα ερμηνεύει τον χορό των δεσμωτών, όπως τον έχουμε ονομάσει, που είναι ο τυποποιημένος άνθρωπος, ο σκλαβωμένος μέσα στο κουτάκι της καθημερινότητάς του, ο οποίος δεν βλέπει το κάτι παραπέρα στην ζωή, παρά είναι απορροφημένος στις ατομικές του επιδιώξεις. Κράτα το κουτάκι γιατί θέλει ανάλυση αυτό μετά. Εντάξει. Και περίπου 12 ρόλοι, όπου κάθε ένας από εμάς ερμηνεύει το επιπλέον. Επιπλέον. Ωραία. Πάμε στο κουτάκι να ξεκινήσουμε με τα σκηνικά και κουστούμια της Χαράς Σουβαλά. Η Χαρά συνεργαστήκαμε και πέρσι και φέτος είναι μια καλλιτέχνη με την οποία. Τη αρέσει ο κινδυσμός καταρχάς. Ναι. Το καλό με την Χαρά είναι ότι μπορούμε πάντοτε να συνεννοούμαστε. Δηλαδή η ιδέα. Καλώς την παίρνα και εσύ. Yeah. Στην παρέα μας. Στην παρέα μας. Ναι. Το project δηλαδή πέρασε πολλές μεταμορφώσεις. Εξελίχθηκε πολλές φορές. Το διαπραγματευτήκαμε ξανά και ξανά και ξανά, ειδικά για αυτή την παράσταση. Δεν μας ήταν καθόλου εύκολο να καταλήξουμε στην τελική ιδέα. Αλλά μετά από μια συνεργασία που διήρκησε περίπου 1-1,5 μήνα, καταλήξαμε επιτέλους στην τελική ιδέα. Και είναι αυτό που βλέπετε επί σκηνής. Μάλιστα. Δώσ' μας όμως μερικά στοιχεία παραπάνω για τα σκηνικά, γιατί αυτά τα σπίτια, τα κουτιά σπίτια που διαμορφώσατε έχουν τον ρόλο τους. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα είναι αυτά που διαμορφώνουν και το σκηνικό γενικότερα. Ακριβώς. Δεν θέλω να πω τι ακριβώς είναι πάνω στη σκηνή. Για να υπάρχει και μια. Είπαμε σπίτια, κουτιά. Ναι. Τώρα αυτά είναι. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ένας χώρος που περιορίζει τους ανθρώπους και αντικατοπτρίζει τις μεγαλοπόλεις του δυτικού τυποποιημένου κόσμου.
Ναι, εν μέρη έχεις δίκιο σε αυτό, και ειδικά το προϊόν κατασκευής, αυτό προσδίδει. Και το εκμεταλλευτήκατε όμως, από ότι όσοι είδαμε, αντιληφθήκαμε και τέλος πάντων, ότι είναι το καβούκι του καθενός, έτσι. Βεβαίως. Αυτό ήθελες να... Βεβαίως. Και ατομικά και συλλογικά είναι αυτό που αυτοπαγιδεύεται ο καθένας, ας πούμε. Δεν θα ήθελα να κάτσω, πειράζει. Όχι, καθόλου. Απλά χαμηλώνεις περισσότερο τα κάθεση και είναι πιο εύκολο για τις κάμερες να σε έχουν μέσα. Και αυτό ναι, αλλά ναι. Φοράω κάτι το οποίο καλύτερα να λοιπόν, όπως βλέπετε η ομάδα μας... Λείπει μονάχα ο Λάζαρος τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ο Λάζαρος είναι εκεί στη γωνία και μας κοιτάζει. Περάστε στην παρέα μας, φαντάζομαι. Μας ήρθε και ο Λάζαρος. Εκεί δίπλα στη μάνα του Μόχου. Ο Λάζαρος ερμηνεύει έναν καλλιτέχνη. Τον Έινα, ο οποίος αργότερα γίνεται επίσης ιεραπόστολος. Ναι. Διηγήσου λίγα λεπτά της ιστορίας, έτσι για να μπει και ναι. Στο νόημα και ο θεατής. Η ιστορία έχει να κάνει, είναι η εξής. Ένας νεαρός ιερέας, ο οποίος ξεκινάει να γίνει ιεραπόστολος, τελικά μένει στην πατρίδα του για να την βοηθήσει να ξαναβρει το σθένος και την ψυχική δύναμη να αντισταθεί στην κρίση, στην φτώχεια και στην λάσπη στην οποία έχει βυθιστεί. Ουσιαστικά θέλει να προβάλλει όσο γίνεται περισσότερο τη δύναμη της πίστης. Τη δύναμη της πίστης και τη δύναμη της θέλησης. Είναι ένας συνδυασμός. Σου λέει πρέπει να έχεις θέληση για να πετύχεις το στόχο σου και πίστη ότι είναι βέβαιο ότι θα πετύχει. Μην μισεύεις την προσπάθειά σου επειδή δεν βλέπεις το αποτέλεσμα. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει και θα έρθει αυτό που πρέπει να γίνει. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να δώσεις πάσα τώρα, γιατί μιλώντας για το θέμα δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δώσε το στίγμα των πραγμάτων έτσι ώστε να μοιραστεί ο ρόλος του λόγου και στα υπόλοιπα ωραία. Παιδιά της παρέας. Ωραία. Λοιπόν, στον αγώνα του αυτόν ο Μπραν έρχεται αντιμέτωπος με το να κάνει πράξη τον ίδιο του το λόγο. Έτσι λοιπόν συναντάει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τον πείθουν να μείνει και τον δοκιμάζουν. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο καλλιτέχνης Έιναρ, μαζί με τη μνηστή του την Αγνή, έτσι. Όπου εκεί η Βυσίδη έχει τοποθετήσει και το σήμερα, έτσι, ακριβώς. Το έφερε στο σήμερα. Όλη η παράσταση έχει είναι μια αλληγορία, ναι. Είναι αναχρονιστική και μπαινοβγαίνει στο τώρα. Όπου τα παιδιά μας διηγηθούν λίγο τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους. Εμείς θα πούμε και όλα. Ναι, όχι, εντάξει, στίγμα. Μια μαγική λεμιτικά λίγο καθένα, αλλά θα πούνε να δουν. Εντάξει, δεν λέμε τίποτα. Πες τα δεσπότημα. Όχι, να μιλήσουμε. Δεσπότημα, να πούμε καλά. Εσείς τώρα, ό,τι πείτε. Εβάλλετε τα από μέσα σας. Λοιπόν, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην αρχή εμφανίζεται η Αγνή με τον Νέινα. Είναι ένα ζευγάρι που ζει μέσα στην ανεμελιά, χαμογελαστό, σε ένα ηλιόλουστο λιβάδι, χορεύουν, τραγουδάνε, είναι ευτυχισμένοι. Είναι μέσα στη χαρά της νιώθης τους και στη ξεγνιασία και στην ανεμελιά, μέχρι που συναντούν τον Μπραντ. Και η Αγνή εκεί βλέπουμε ότι αρχίζει... Κάτι να αλλάζει, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Νεκλονίζεται ο κόσμος της. Κάτι να αλλάζει, ευχαριστούμε πολύ. Και αρχίζει να εμπνέεται από τα λόγια του. Σωστό. Να το προχωρήσουμε, θέλετε να πούμε περισσότερα, δεν να μιλήσουμε για τον επίσκοπο, να μιλήσουμε για τον νομάρχη. Καταρχήν λίγο να πούμε, να δώσουμε ένα στίγμα ενός παιδιού ναι. Που έχει μια ιδιαίτερη φύση, ο οποίος πείθει τον μέσα σε όλους, τον Μπραντ να μείνει στην πατρίδα του και να μην φύγει. Είναι ο Νίκος ο Κοραξιανός, πες μας λίγα λόγια Νίκο για αυτό που κάνεις πάνω στη σκηνή, αν θέλεις. Ένα στίγμα. Για τον ανθρώπο. Ναι, γιατί επειδή έχεις αρκετούς ρόλους, ναι, εκεί να καθίσουμε περισσότερο γιατί... επιλέξαμε να δώσουμε μία οντότητα του ανθρωπάκου με μία ιδιαιτερότητα. Με μία ιδιαιτερότητα που δεν την συναντάμε πολλές φορές στη σκηνή. Κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν φωνή, κάποιων ανθρώπων που
Εγώ προσωπικά έχω βρεθεί με πολλά, με αρκετά αυτιστικά παιδιά που έχω παίξει αρκετές παραστάσεις για αυτά, που πήρα κάποια στοιχεία από αυτά και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά έχουν να δώσουν πολλά πράγματα και πρέπει και εμείς οι ηθοποιοί να τολμάμε, αν και μπορεί να φαίνεται κάποιες φορές υπερβολικές κάποιες δικές τους αντιδράσεις επάνω στη σκηνή, πιστεύω ότι είναι καλό να, να ρισκάρουμε και να μπορούμε να, να δίνουμε, να μπαίνουμε λίγο στο γιατί έτσι γνωρίζουμε και εμείς το δικό τους κόσμο. Ακριβώς. Γιατί πιστεύω έχουν πάρα πολλά να πούνε, έχουν μία αγνότητα, μία παιδικότητα που σε κάνει, σε συγκινεί και η ειλικρίνειά τους είναι τέτοια που μπορεί να κουνήσει και βουνά, να αλλάξει επιθύσεις. Όπως κάνετε εσείς επισκεπτείς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τον Μπράδο. Επίσης, θα ήθελα να δώσουμε λίγο το λόγο στον Βασίλη τον Καταλόπουλο και στην Ελένη την Μισχοπούλου, όπου ερμηνεύουν τον έπαρχο, τον εκπρόσωπο δηλαδή της κρατικής εξουσίας, και τον δεσπότη, τον εκπρόσωπο της οργανωμένης εκκλησιαστικής αρχής. Ναι. Με τους οποίους κοντράρεται πλέον ο Μπράντα ανοιχτά και στις δύο περιπτώσεις. Βασίλη, πες μας λίγο πρώτα εσύ. Η αλήθεια είναι ότι υπέρ. Όχι απλά το σήμερα, το οποίο αυτό υπάρχει αιώνες, δεν είναι κάτι αυτό... που άλλαξε. Όταν πήρα το κείμενο στο χέρι μου πρώτη φορά και μίλησα με τον Δημήτρη, δυστυχώς συνειδητοποιείς όσο ασχολείσαι με τέτοια έργα πόσο σημερινά είναι, πόσο τα βλέπεις μπροστά σου και απλά τα έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνουν μεγάλη σημασία. Δεν τα δίνουμε πλέον μεγάλη σημασία. Είναι συνηθισμένα πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο έργο, με το που βρίσκεται ένας άνθρωπος, παύλα επαναστάτης, και προσπαθεί να φέρει τον άνθρωπο στον δρόμο του ανθρώπου και όχι σε αυτού του πράγματος που έχει μεταμορφωθεί πλέον στις μέρες μας, τι αντιδράσεις και αντιστάσεις βρίσκει. Από παντού, από όλες τις πλευρές, μια από αυτές τις πλευρές αντιπροσωπεύω εγώ μέσα στο έργο. Γενικά, όταν διάβασα το ρόλο μου πρώτη φορά, είναι σχεδόν συγκλονιστικά αυτά που λέει ο δεσπότης στον Μπραντ. Οι συμβουλές, οι πατρικές συμβουλές, με αρκετά σημεία επιβλητικά. Ναι. Αυτό. Το στίγμα αυτό που είπες όντως έτσι. Ναι. Και βέβαια, αν μπορεί να μας πει... Κυρία Έπαρχος. Θα είμαι λακωνική και θα πω πως ο ρόλος μου, που είναι ο ρόλος της Επάρχου, έχει να κάνει με τη δύναμη ή την αδυναμία, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς, της εξουσίας, τη δυνατότητα πειθούς της εξουσίας και τέλος του συμφέροντος της εξουσίας. Από εκεί και έπειτα η συνέχεια επισκηνής για να βγάλω καθένα στα δικά του συμπέρασματα. Θα συμφωνούμε όλοι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη λακωνική σου αυτή τη παράσταση και βοήθεια που μας έδωσες. Ναι. Επίσης, ο Μάριος ο Ζαρδαβάς να μας πει λίγο δύο λόγια για τις δύο ενδιαφέρουσες φιγούρες τις οποίες ερμηνεύει η επισκηνής. Εγώ φέτος δόθηκε η χαρά να παίξω δύο ρόλους έτσι πολύ διαφορετικούς και αλήθεια είναι πως το ζήτησα εγώ από τον σκηνοθέτη και φίλο Δημήτρη. Είναι δύο ρόλοι πολύ ιδιαίτεροι, πολύ διαφορετικοί από μένα και από τα δικά μου δεδομένα. Κάνω ένα γυναικείο ρόλο με μεγάλη χαρά και μεγάλη αγάπη. Πιστεύω πως πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος. Και η μάνα του Λόκου, γι' αυτό το αναφέραμε προηγουμένως, παίζεις μια εξαιρετική μάνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μας χαρά. Και μετά παίζω έναν υπέροχο για μένα ρόλο που με κάνει να ξεφεύγω, να ξεσκάω, να ξεδίνω και να δίνω όσο μπορώ την ψυχή μου μέσα σε αυτό. Ο οποίος είναι? Ο Γέρδο. Ένα δαιμόνιο. Ένα δαιμόνιο, στην κυριολεξία. Ίσως και όχι. Και, επίσης έχουμε και την Ντέμπιν Ασχανίδη, η οποία έχει το έτερο δαιμόνιο. Και εγώ κάνω επίσης ένα κόντρα ρόλο, κάνω μια γυναίκα. Πολύ κόντρα. Είχε και τη γιορτήτηση. Είχα τη γιορτήτηση. Χρόνια πολλά τώρα. Εντάξει, σύμβολο είναι η γυναίκα γενικότερα. Παγκόσμια μέρα. Είναι ο ρόλος αυτός ξεκάθαρα. Όπως ακριβώς είπαμε ότι είναι σύμβολο μια γυναίκα, υπάρχουν δύο ρόλοι οι οποίοι είναι λίγο
δύο από τις πολλές προσωπικότητες που μπορεί να έχει μία γυναίκα από μόνη της. Η μία γυναίκα είναι μία γυναίκα του λαού και η άλλη είναι μία γυναίκα πιο... του περιθωρίου, πιο ιδιαίτερη, μια φιγούρα λίγο της ελευθερίας. Δεν έχω να πω πολλά εγώ για τους ρόλους μου. Νομίζω ότι υπόνονται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Θεωρώ ότι... βασικά χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη δουλειά. Το Δημήτρη τον είχα γνωρίσει πέρσι με το Macbeth. Είχα δει την παράσταση. Και μου άρεσαν πολλά πράγματα από αυτά που είδα σκηνοθετικά. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να συμμετέχω φέτος στη δουλειά μου τη φετινή. Ωραία. Να πω έτσι κάτι τελευταίο που αξίζει να υπάρχει, είναι ότι αυτή τη δουλειά την έχουμε κάνει με πολύ κόπο και αγώνα όλοι μας. Ο καθένας εδώ με τελείως διαφορετικό τρόπο αγωνίστηκε πάρα πολύ για να μπορέσει να φτάσει στη σκηνή αυτό το αποτέλεσμα. Αγωνίστηκε με τον εαυτό του, με τη δουλειά του, με τη ζωή του, μεταξύ μας. Ήταν κάτι που μας μεταμόρφωσε με τελείως διαφορετικούς τρόπους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που είναι απόλυτα ειλικρινές από όλη την ομάδα και είναι μια παράσταση η οποία ναι μεν έχει ένα κεντρικό μήνυμα το οποίο εγώ προσωπικά το στηρίζω ακράδαντα, αλλά δίνει βήμα ξεκάθαρο και μεγάλο σε όλες τις αντίθετες και αντικρουόμενες απόψεις οι οποίες ξεκλώνονται χωρίς φόβο ή μίσεμα πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό το λόγο και η έκταση της παράστασης είναι 2 ώρες, γιατί οι αντίρροπες δυνάμεις έχουν ίδιο βήμα με την κεντρική ιδέα του ρόλου. Ναι, αλλά είναι μια πλήρη έτσι, περιήγηση στην κοινωνία από τον 19ο χοντρικό αιώνα μέχρι τον 21ο, που το έχεις φέρει με τέτοιο τρόπο που δεν φαίνεται να έχει περάσει χρόνος, σαν να είναι όλα σε ένα χρόνο γυρισμένα. Ίσως όταν ένας δημιουργός φτάνει σε ένα πάυγασμα διάβγειας, βρίσκει μια νοηματική πυκνότητα η οποία είναι πάντα διαχρονική. Και μην ξεχνάμε ότι από τον 19ο αιώνα και έπειτα ξεκίνησε η βιομηχανική εποχή. Ναι. Η οποία μέχρι είναι αυτό που ξεκίνησε τότε, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ο άνθρωπος το προφήτευσε, το είδε αυτό. Και αν δεν, να σας ομολογήσω ότι αν δεν υπήρχε ο τρίποδας που κρατάει ο ρόλος. Δεν θα ήταν τόσο ορατό, αυτό είναι που σε βάζει μέσα. Ένας τρίπορας. Ναι, μερικά λιτά πραγματάκια. Ναι, ένα απλό αυτό μονάχα και τέλειωσε η ιστορία. Λοιπόν, είναι μια υπέροχη δουλειά και από σκηνοθετικής πλευράς και φυσικά όλοι έχετε έναν εξαιρετικό ρόλο να αποδώσετε, κάποιοι έχετε και παραπάνω από έναν. Μη σας στεναχωρεί αυτό για όσους έχουν μόνο ένα. Είναι εξαιρετικός και αυτός ο ρόλος και μάλιστα είναι και προβεβλημένος πάρα πολύ θα έλεγα, οπότε δεν χρειάζονται παραπάνω. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να μου πείτε σαν έτσι απάβγασμα της συζήτησής μας, τι βλέπετε ότι θα σας μείνει από αυτό το έργο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι κάτι που θα θέλετε να το παίξετε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω βέβαια τις δικές σου αδοχές, γιατί για όσους έρθουν να το δουν θα υποστούν ένα, πώς το πούμε, ένα περίεργο σοκ κοντά προς το τέλος της παράστασης. Αλλά εσύ το περνάς και το αντέχεις. Κοιτάξτε, ο λόγος που ξεκίνησε αυτή η παράσταση εξ αρχής ήταν γιατί εγώ και ένας προς ένας οι συντελεστές που είμαστε εδώ ένιωσα και νιώσαμε ότι σήμερα αυτά τα λόγια πρέπει να ακουστούν στην κοινωνία. Άρα η αρχική μας πρόθεση είναι πραγματικά ιεραποστολική. Να ακουστούν αυτά τα λόγια επί σκηνής σήμερα, να εμπνεύσουν. Και σε αυτήν τη διαδικασία αυτό το πράγμα μας μεταμόρφωσε, γιατί το να καταφέρει κανείς να φτάσει μέχρι εδώ και να υποστηρίξει αυτά τα λόγια που σήμερα κανένας δεν τολμάει να τα υποστηρίξει για πολλούς και διάφορους λόγους κοινωνικών πιέσεων. Όχι, είσαι εκτός έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το έργο. Ακριβώς. Είναι ήδη αυτό μας έχει μεταμορφώσει τόσο πολύ που η πίστη και η θέλησή μας είναι τόσο ακλόνητη και ισχυρή που θα αντιμετωπίσουμε κάθε αντίπαλο προκειμένου να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα στην κοινωνία. Θα μεταφερθεί και στο γνωστό, όπως τον αποκαλούν, κλινονάστη. Στην Αθήνα. Είναι μέσα στις επόμενες κινήσεις. Ναι, γιατί από τη στιγμή. Προσδοκίες κινήσεις μας. Ναι.
Γιατί από τη στιγμή που το είδαν και το βλέπουν και θα το δουν, για πόσο διάστημα ακόμα η Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον και την επόμενη εβδομάδα για άλλες 7 παραστάσεις. Δηλαδή μιλάμε μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την άλλη Κυριακή. Και την επόμενη Κυριακή 18 του μηνός θα παίζετε. Συν κάποιες προγραμματισμένες φιλανθρωπικές παραστάσεις που θα γίνουν στο ανοιχτό οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Ποιο καλοκαίρι. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνει και αυτό. Εγώ να ευχηθώ ένα πολύ καλό ταξίδι στην όλη πορεία της παράστασης. Έχετε βέβαια ένα εντυπωσιακό έτσι, σκηνικό, το οποίο σας βοηθάει όλους να παίξετε με αυτό πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, πολύ, καλή δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά.